Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση στην Sonic Arena. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Eastside Πηλαία και Να Σε Καλά, ένα ντεζαβού πλανάται στην ατμόσφαιρα του γηπέδου του Sonic Arena, καθώς οι δύο ομάδες έχουν ούτε δύο εβδομάδες που έχουν ξανασυναντηθεί. Είχαν κρατήσει την παράταση της Τσάι Πηλαία. Σε 45 λεπτά κατάφεραν να επικρατήσουν με 78-82. Αυτό που θα παραλίγο να στείλει το παιχνίδι στο συν 3, στο 73-70, αλλά στόχισε σε τρίποντο για το να είναι καλά. Είχαν 5 παίκτες στην διάθεσή του η East Side Pilea και έχουν πάλι 5 παίκτες απόψε. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο υπάρχει δεζαβού στην ατμόσφαιρα. Μια από τις πρώτες επιθέσεις στο παιχνίδι. Η μπάλα θα μείνει στα χέρια του, να είσαι καλά. Ο Δαβίλοβιτς πήρε την μπάλα, αλλά έχει πάρει σε χρόνο όχι ιδανικό για αυτόν. Πρώτο λάθος για τους να είσαι καλά, οι οποίοι έχουν 8 παίκτες στη διάθεσή τους. Σαλίδης, πάει στη γωνία. Από 2, Τσάγκα, καλό passing game, μπάρας για 3 είναι και με τα μπλό είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound όμως από τον Μελά. Jump shoot, εύστοχο, θα τον δικαιώσει, τώρα θα έρθουν οι πρώτοι πόντοι για την ομάδα της Πηλαίας. 2-0. Το προφημέλιος δεν είναι διαθέσιμος για τους Λε, ένας παράγοντας χ στο προηγούμενο παιχνίδι, μάλιστα είχε βγει η Μπέτσον Γκρις MVP. Καμβράκης, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο. Μείωσε από το 20-41 και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια καταπληκτική επαναφορά, ένα καταπληκτικό comeback. Αλλά είναι εκτός. Ο Σταλίδης θα κατεβάζει. Καλά το spacing της άμυνας το να είσαι καλά. Τσάγκα είναι για 2 το shoot, είναι άστοχος, jump shoot, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Καμβράκη. Πρέπει να κάνουμε πολύ καλή διαχείριση δυνάμεων η Eastside Πηλαία, καθώς και οι 5 παίκτες τους, χωρίς τραυματισμούς ελπίζουμε. Φυσιολογικός ερχόταν των πραγμάτων, θα παίξουν 40 λεπτά. Στους γιατρείς από το τεζί είναι άστοχος, από τη γωνία, πολύ μεγάλη καμπύλη. Στο τίτλο τεζίς ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως. Ωραία πάσα του μπάρα, θα χτυπήσει. Μελά, αυτός δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Κατοχή και στον ανάγκη τους να σε καλά. Λέει και ροζ φανέλες, ωραία χρώματα. Καμβράκης, Τολιάς. Τολιάς σταματάει τρίπλα, ξανά Καμβράκης, θα χάσει προς την μπάλα. Τσάκα πήγε να κλέψει. Πάει μέσα στη ρακέτα ανάμεσα σε δύο. Ο Καμβράκης υπήρχε ελεύθερος παίκτης, ήταν να το ριζήσει ο οποίος πήρε το jump shoot αλλά στόχισε. Κρυσαλίδης πάει μόνος του μέχρι μέσα σε μια κίνηση που του αρέσει πάρα πολύ, δεν θα τον δικαιώσει αυτή τη φορά. Δύο που δεν παραμένει. Ο Καμβράκης, ένας πιστολέρο, θα πάρει τώρα τρίποντο, θα το πάρει από την άλλη πλευρά και θα στοχίσει. Ο Φατόλιας, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Πάρα, ο οποίος θα δώσει τον Κρυσαλίδη. Σκαστή πάσα ξανά στον Πάρα, περνάει ανάμεσα από δύο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Με πολύ όμορφο τρόπο διπλασιάζεται τώρα η πόντη των Eastside Πηλαία. Ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο γκάρτ. Καμπράκης έχει σταματήσει τρίπλα, Φατόλιας. Περιζή ζητάει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, η μπάλα θα χαθεί. Τον Όμνη θέλει να τρέξει, κάνει μια προσπίση, θα το πασάρει. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα μπει αυτή μέσα. Καμπράκης μέσα, ωραία σκαστή πάσα στον Περιζή, μια προσπίση. Υπάρχει παράβαση, όμως δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει παράβαση βημάτων. Ένα ακόμα λάθος για τους να είσαι καλά. Σταλίδης. Παίκτος φωνάζει για man to man κάποιος από τον πάγκο, τον να είσαι καλά. Μελάς με τον Καμπράκη, θα ζητήσει ένα screen από τον Όγκρου, θα το πάρει. Διπλώνει άμυνα πάνω του, πάει να κερδίσει και τους δύο. Τερζής και Καμπράκης τον απέτρεψαν. Ο Χρόνος θα πάρει τώρα την μπάλα και θα σταματήσει την τρίπλα. Είχε βυθιστεί μέσα στη ρακέτα, δεν θα πάρει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Θα την πάρει σε δεύτερο. Ο Παραγιάννης, καλό passing game. Καμπράκης βρέθηκε ελεύθερος στη γωνία. Αμυγός ελεύθερος, ο διατρής είναι άστοχος.
Δεν την μπαλομπάρα, θα προσπαθήσει να την πάρει. Παχύ deflection και... κατοχή ξανά για τους μπλε. Μελάς. Ο Γαμπράκης έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια να κλέψει, δεν τα κατάφερε να ολοκληρώσει. Έστειλε την μπάλα στο αντίπαλο. Jump shoot, Τσανόγλου είναι άστοχος. Μελάς στο ποινικό rebound. Έχουν πάει δύο παίκτες πάνω του, είναι ανάμεσα σε δύο. Θα προσπαθήσει να τους κερδίσει. Δεν θα τα καταφέρει, Τερζή στο rebound. Ψάχνει τη μακρινή πάσα, θα του δώσει ο Γαμπράκης. Είχαν μια προσπίση για πάσα από το τέλειο της εκεί που δεν ήταν κανένας ακόμα. Τερζής. Γαμπράκης. Man-to-man και για τους παίκτες της Πηλέας τώρα. Ιδιαίτερα δραστήριος αυτά τα πρώτα λεπτά στο off-ball παιχνίδι του, ο Καραγιάννης, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Σουτ για 3, ενώ τέλειωνε ο χρόνος από τον Τερζή. Είναι άστοχος, airball. 4-0, έχουμε συμπληρωμένα 5 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Οι Νάσα καλά ψάχνουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους. Στα 10 δευτερόλεπτα δεν έχει κάνει ακόμα κάποια τρίπλα. Jump shoot μετά από πολλές προσποιήσεις. Στόχισε, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τζανόγλου. Μελάς θα προσποιήσει, θα ξαναπάρει την μπάλα, αλλά αυτή θα κλαπεί από τον Γαμπράκη, τον πανταχού παρόν Γαμπράκη. Και υπάρχει επιθετικό foul. Βασικά αμυντικό που είχε αλλάξει κατοχή. Μελά. 1-1 τα foul. Γαμπράκη Πατόλια βρέθηκε ελεύθερο. Μακρινό δίποντο είναι άστοχο. Υπάρχει rebound του Τζανόγλου. Έχει πάει μέχρι μέσα ο. Ο Τσάγκα θα χάσει την μπάλα και τώρα ο Γαμπράκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για τους πρώτους πόντους στον Άσε Καλά. Δείχνει το συμπέκτη του οποίου του έπρεπε μια ωραία πάσα, ήταν ξεχασμένος ο Γαμπράκης offside για να δανειστούμε τον ποδοσφαιρικό όρο. Πάρα μέσα. Καλό passing game, βγάζει ελεύθερο τον Τσανόγλου στο κέντρο. Ο οποίος δεν θα πάρει το σουτ για 3, θα τροφοδοτήσει τον Μελά μέσα στη ρακέτα. Μαυράκης. Ωραία reverse, έτσι τον Τσάγκα απέναντί του, διπλώνει άμυνα πάνω του. Μελά θα καταφέρει να του πάρει την μπάλα μέσα από, μέσα από τα χέρια. Τσάγκα. Μαλίδης μέχρι μέσα. Θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μελά. Ξανά. Κλέψουμε από τον μπάρα αυτή τη φορά, σου για 3. Πάλι με τα μπλο είναι άστοχος. Σε πιο χαμηλό τέμπο θέλω να παίξει για να είσαι καλά τώρα. Πιεστική άμυνα, Πατόλιας. Τερζής. Στην αδύνατη πλευρά παίρνει ο Γαμπράκης. Θα ζητήσει την μπάλα, δεν θα την πάρει ο Καραγιάννης. Σου για 3 με τα μπλο είναι εύστοχος. 6-5. Ο Γαμπράκης έχει και τους 5 πόντους της ομάδας του μέχρι στιγμής μετά από 7 αγωνιστικά λεπτά. Σαλίδης. Τσανόγλου στη ρακέτα, έχει κοντύτερο αντίπαλο το Πατόλιο, τον κερδίζει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 8-5. Και έχει προαναγγελθεί η πρώτη αλλαγή από Νάθε Καλά. Αφουκατούδης θα περάσει στη θέση κάθε Τερζής με ένα jump shoot με τα μπλό, είναι άστοχος. Σαλίδης θα χάσει την μπάλα και υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, Γαμπράκης. Θα πάρει το τρίποντο, πάει μέχρι μέσα, τράβηξε 3 παίκτες πάνω του. Jump shoot είναι άστοχο, μαζεύει Σαλίδης τελικά το rebound. Καραγιάννης εστόχισε και τώρα Μπάρα θέλει να τρέξει. Μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Αχιλέα Μπάρα. 15 double score στη Sonic Arena. Και δικαίωμα για μία βολή μετά το time out, φάουλ που έχει χρειαστεί στον Τερζή. Επιστρέφουμε, ωραίος τείχος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena μετά το time out που πήραν οι Νάσε Καλά. Ο Σιλέας Μπάρας έχει δικαίωμα για μία βολή μετά το φάουλ που κέρδισε. Άστοχος στην βολή, δεν θα ολοκληρωθεί το
Παίρνει στο τρίποντο, Καμπράκης. Μένει για 3 δεν θα καταφέρει. Δεν θα το πάρει μάλλον. Υπάρχει κλέψιμο. Στο πλούσιο στόχησε, Τσανόγλου. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τρέχουν πολύ οι δύο ομάδες. Είναι δύο ομάδες που τρέχουν όχι μόνο απόψε γενικώς. Να δούμε για πόσο θα έχουν την ενέργεια να τρέξουν οι side πιλέα, καθώς έχουν μόλις 5 παίκτες στη διάθεσή τους, επαναλαμβάνουμε. Να γίνομαι λίγο κουραστικός, αλλά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Put back καλάθι, χαμόγελα από τον Μάρκο. Επιθετικό rebound και καλάθι σε μία φάση. Τανόγλου, έκαναν high five Μάρκος και Γαμβράκης. 14-7 θα έρθει ένα ακόμα καλάθι από East Side Pilea. Double score για μία ακόμα φορά μετά το 15 στο 14-7. Γαμβράκης, Ματουδής. Καραγιάννης είναι στη γωνία. Ζητάει την μπάλα, δεν την πάρει σε πρώτη φάση. Ένα και δύο για το τέλος. Κατοχή είναι ξανά για τους τάσσε καλά. Ματουδής. Στέκεται, δεν θα πάρει το σουτ. Μετά από μια βόλτα σε πολλά σημεία θα πάρει ο Βαριάννης την μπάλα. Ο Γαμπράκης πάει μέχρι μέσα και κερδίζει δύο αντιπάλους. 14-9. Σαλίδης, τρίπλε στην κορυφή, έχει απέναντί του τον Κουστόπουλο. Μελάς φανταστική πάσα πήγε να βγάλει στον μπάρα, υπάρχει τζάμπολ. Κατοχή είναι για τους Ιστάιτ Βιλέα. Σαλίδης. Τώρα φαλάξει το βελάκι, μπάρας. Υπάρχει στην κορυφή, υπάρχει ένα ακόμα φάουλ από τον Γαμπράκη. Πρώτο προσωπικό του. 2-3 τα φάουλ για Βιλέα και να σε καλά. Αντίστοιχα υπάρχει ένα ακόμα φάουλ μέσα στη ρακέτα. Φάουλ που χρεώθηκε στον Μάρκο Σαλίδης. Και ο Μελάς έκαναν πολύ καλή κομπίνα εντός εισαγωγικών. Ωραία σκαστή πάσα βρήκε σε πλεονεκτική θέση των ψηλότων μπλε. Υπάρχει μια ακόμα αλλαγή. Πατόλιας θα περάσει στη θέση του Περζή. Πέντε νέα, διαφορά στους 6, ο Κατούδης. Ο Αντώνιος ο οποίος παίρνει τη θέση του Καραγιάννη και τον ρόλο του, καθώς είναι πολύ δραστήριο στο softball παιχνίδι του. Κωστόπουλος θα συγκρατήσει την μπάλα, άλλαξε τον Αφοκατούδη, πάει πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα. Ο Αντώνιος σου για 3, είναι άστοχος, υπάρχει προσπάθεια για πληθυντικό λοιπόν από τον Μάρκο. Παραλίγο να κάνει το ίδιο που έκανε προηγουμένως. 2 δευτερόλεπτα, Τζάγκα συγκρατήσει την μπάλα, μπάρας. Μετράει αμπί, μπήκε, buzzer beater. Καταχειροκροτούμενη προσπάθεια από τους παίκτες των μπλε. Έχουν μισθά η Πηλέα. Τελικό σκορ πρώτου δεκαλέπτου 17-9. Η ομάδα της Πηλέας έχει καταφέρει να εγκαθιδρύσει τον δικό της ρυθμό, έχοντας την διαφορά στο σύν 8 υπέρ της, κάνοντας τα πράγματα που είναι σωστά για αυτήν. Τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει καταφέρει να βγάλει κάποιες άμυνες, να αποκρυπτογραφήσει κάποια plays των αντιπάλων. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόλη Καρίνα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Μισό λεπτό να δείτε την κάμερα, ρε παιδιά, περιμένουμε. Οκ. Ο Μπράκης θα επαναφέρει, πάρα στον Αφοκατούδη τώρα. Στην έναρξη της δεύτερης περίοδου, για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάποια αντίδραση. Να σε καλά, πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Αφοκατούδη. Μπάλα θα βγει εκτός, πήγε πάνω από το ταμπλό. Σαλίδης. Man to man για μία ακόμα φορά η άμυνα των Ασκαλά. Δεν έχουμε τη ζώνη από καμία ομάδα μέχρι στιγμής. Τσανόγλου, ωραία reverse, έχει τον Μάρκο απέναντί του, κόβεται αλλά με φάουλ. Ο Φίλοβιτς στον πάγκο δυσαρεστημένος. Είναι το δεύτερο προσωπικό του αν δεν κάνω λάθος. Άστομος στην πρώτη βολή ο Τσανόγλου. Yeah.
δεύτερη υπάρχει μάχη για το rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή τον Κωστόπουλο, ο οποίος θέλει να τρέξει. Ωραία reverse. Καμπράκης. Υπάρχει φάουλ που έχει χρησιμοποιηθεί στον Μπάρα. Ο Μπάρας, ο οποίος μια προηγούμενη αναμέτρηση είχε 4 φάουλ και για τα επόμενα 1,5-2 λεπτά αγωνιστικά δεν είχε ενημερωθεί. Ζουνε στα άκρη οι παίκτες της σημείας. Καμπράκης στα 8 δευτερόλεπτα. Ωραίες τρίπλες. Κοτούτης βρέθηκε ελεύθερος. Κωστόπουλος με ένα step back σε δεύτερο χρόνο. Υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ. Τρεις βολές. Σε μια επίθεση που δεν φάνηκε να έκαναν το καλύτερο από την Αθήνα, αλλά βρίσκουν κάτι καλό στη λήξη. Άστοχο στην πρώτη βολή, είχε βρεθεί ηλέκτρο ο Φωτοκίτη στην κορυφή, αλλά δεν πήρε το τρίποντο. Και το κρατούμενο από την εξέδρα. Έστοχο στη δεύτερη. Τώρα θα έρθει η πρώτη πόντι για τη δεύτερη περίοδο. Έστοχο και στην τρίτη, 2 στις 3. Κρυσταλίδης. Βελάς, βοήθειες φωνάζει κάποιος από τον πάγκο να σε καλά. Μπαράς θα πάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Κόπηκε, δεν θα πάρει το φάουλ ο Καμπράκης. Ο Τσάγκα δεν έκανε το φάουλ, είχε αυτή την πρόσθεση αλλά δεν έγινε. Κατούν τους για 3 από την κορυφή, είναι άστοχος, τώρα το πήρε αλλά στόχισε. Υπάρχει επιθετικό rebound και κλέψιμο από τον Φαντολιά. Ωραία πάσα στον Στόπλο. Σουτ για 3 από την γωνία, είναι άστοχος ο Γαμπράκης. Ο Γαμπράκης άμα βρει ρυθμό μπορεί να αποτελέσει παράγοντα χ. Πάει μέχρι μέσα σε ψηλότερο αντίπαλο ο Μπαράς. Δεν το κατάφερε απέναντι στον Αυτοκατούδη. Σουτ για 3 από την άλλη πλευρά, το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Είναι άστοχος και αυτή τη φορά όμως. Τέκτης, μπορεί να είσαι καλά. Ο Στόπλος αυτή τη φορά. Τρεις τρίπλες, Κρυσταλίδης πάει για το coast to coast. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 19-11. Αφουετούδης, Καμπράκης, δεν θα πάρει κάποιο screen. Πάει ανάμεσα σε δύο. Ο Στόπλος είχε βρεθεί ελεύθερος, αλλά ενώ βάζει καλάθι και φάουλ. Κατά χειροκροτούμενος τόσο από εξέδρα όσο και από τους παίκτες του μπάγκο. Είναι ενδιαφέρον το αμυντικό σύστημα των παικτών της Πηλέας. Βλέπουμε ότι δεν διστάζουν να στείλουν βοήθεια πάνω σε άμυνες μέσα στη ρακέτα, αλλά δεν αφήνουν πολύ ελεύθερους παίκτες. Όπως είδαμε τώρα, πήγε παίκτης πάνω στον ελεύθερο που ήταν ο Κωστόπουλος στην προκειμένη φάση, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έμεσο τρίποντο. Και θα στείλει τη διαφορά στους 5. Δεν αφήνει πολύ συχνά ελεύθερους παίκτες η Eastside Pilea. Μελάς. Πάει μέχρι μέσα. Οπα, οπα, οπα. Έπεσε αρκετά άσχημα. Σε ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση. Όλα καλά τελικά. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός όπως φαίνεται. Μελάς θα ευστοχίσει την πρώτη βολή από τις δύο που κέρδισε. Υπάρχει rebound. Καμπράκης. Κωστόπουλος, ωραία reverse, θα πάρει ένα screen από τον Μάρκο, βρέθηκε ελεύθερος, πάει μέχρι μέσα, βρίσκει τον ελεύθερο, δεύτερο ελεύθερο παίκτη που προέκυψε. Καλό passing game, βρεθήκανε 3 ελεύθεροι παίκτες, αλλά δεν πάρθηκε κάποιο ούτε από μακριά. Καμπράκης πάει μέχρι μέσα και τελειώνει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 20-16. Σταλίδης. Λέα μια πολύ νεανική ομάδα, Σανόγλου θα του δώσει το screen, πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες μέσα στη ρακέτα, σε Αφουκατούδη και Μάρκο. Ο Κρυσταλίδης δεν τα κατάφερε. Κωστόπουλος στη γωνία. Ο Κατούδης που κάνει το νόημα να πάρει το screen που θα του δώσει ο Καμπράκης. Δεν το πήρε. Ένα ακόμα screen από τον Κατούδη στη φορά. Κωστόπουλος, καλό passing game. 3 δευτερόλεπτα. Με ταμπλό έκανε την ίδια κίνηση από
αποτελεί η signature κίνηση του Κωστόπουλου συγκεκριμένη. Step back και μετά από προσποίηση, μετά από το step back, το κανονικό σου για 3. Πάρα πολύ καλό passing game στην γωνία αυτή τη φορά. Για να βγάλει κάτι πολύ φαντεζή ο Φαντόλιας. Τράγκα. Δεν θα υπάρξει ο τελικός αποδέκτης ενός εκδιασμού. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα. Ένα λάθος τώρα για τους Τσαγγιλέα. Υπάρχει το αναγγελθεί σε αλλαγή, ο Τζις θα περάσει στη θέση του Μάρκου ενδεχομένως, μπορεί να κάνω και λάθος. Jump shoot Καμβράκης, πολύ δύσκολο, με step back υποπίεση αντιπάλου, δεν θα τα καταφέρει. Ελάς, zone press τώρα από τους παίκτες, το να είσαι καλά, στα 17 δευτερόλεπτα, 16. Δεν θα περάσει στα 8 δευτερόλεπτα η μπάλα για τους παίκτες της Πηλέας. Ένα ακόμα λάθος που προέκυψε από καλή άμυνα, προϊόν καλής άμυνας από τους Να Σε Καλά, οι οποίοι έχουν τώρα την κατοχή με 14 δευτερόλεπτα από το κέντρο του γηπέδου. Κατούδης. Τερζής θα... δεν θα δώσει κάποιο screen. Τερζής και Μελάς, πολύ ενδιαφέρον match-up μέσα στη ρακέτα. Τερζής είναι με τον Τζανόγλου τώρα στα 3 δευτερόλεπτα. Κάποιος πρέπει να βάλει το shoot, πάει μέχρι μέσα. Πάει να παίξει στα πόδια το προσωπικό του δίπολα τον μπάρα ο Κωστόπουλος, δεν θα καταφέρει να την κερδίσει. 20-16 παραμένει και υπάρχει φάουλ. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Γαμπράκη. Τρία-τρία τα ομαδικά. Άρα θα κατεβάσει όπως κάνετε. Γαμπράκη πάει αποφασιστικά, πάει αποφασιστικά. Και ο Μπάρας, ο οποίος θα κερδίσει τρεις αντιπάλους οι οποίοι βρέθηκαν στο διάβα του. Κατούτης. Μπράκης ακόμα με αυτή την προηγούμενη φάση. Ζητάει τώρα μέσα στη ρακέτα την μπάλα, παραλίγο να κλέψει ο Τσάγκα. Είναι με τον Μπάρα, πάει μέχρι μέσα ο Γαμπράκης. Θα κερδίσει το φάουλ και συνεπώς δύο βολές. Πόσα έχει το 11? Ωραία. Δεύτερο φάουλ του Μπάρα. Με άστοχος ο Γαμπράκης στην πρώτη. Ενδεχομένως επηρεασμένος από την προηγούμενη φάση ακόμα. Με άστοχος και στην δεύτερη, θα έλεγα αν αστοχούσε. Οκ, δεν το σώζω. Ευστόχησε στη δεύτερη βολή. Όποιος βιάζει, σκοντά αυτή. Βιάστηκα να πω ότι ευστόχησε. Κρυσταλίδης. Μπάρας. Σουτ για 3. Βρέθηκε ελεύθερος, το πήρε και ευστόχησε. Είσαι πολύ ζεστός του λέει Μελάς. Για να δούμε, ισχύει. Αφουκατούδης, Ερζής. Αφουκατούδης, ζητάει την μπάλα μέσα ο Γαμπράκης. Θέλει να αποστάρει τον Μπάρα όπως φαίνεται, όπως έκανε και προηγουμένως. Γαμπράκης. Στου για 3 δεν πήγε μπροστά του εγκαίρος ο Μπάρας. Για να δούμε αν θα υπάρξει ένα match-up δραστήριο. Μπάρα και Γαμπράκη. Τσάγκα θα αφήσει την μπάρα στο καλάθι μετά από ωραία πάσα που πήρε από τον Μπάρα. Κάπως έτσι το σκόρ είναι στο 27-17, στους 10 πόντους τη διαφορά. Ματώλιας. Σταματάει τρίπλα, Τσάγκα του παίζει πολύ καλή άμυνα. Ωραία laser πάσα μέσα στο Γαμπράκη. 3 παίκτες τον περικύκλωσαν. Τερζής θα πάρει ένα σούτ, θα σκίσει ξανά 3 παίκτες στον παίκτη τον Να Σε Καλά. Κωστόπουλος αυτή τη φορά. Φρουρούν τη ρακέτα τους με πολύ μεγάλο πάθος οι παίκτες της Πηλέας. Σε μια διαδοχική φάση 3 παίκτες περικύκλωσαν πρωτίστως Γαμπράκη και έπειτα Κωστόπουλο. Άστοχος στην πρώτη πολύ ο Κωστόπουλος. Άστοχος στη δεύτερη, η μπάλα δεν του έπαιξε πολύ ωραίο παιχνίδι. Αν και η μπάλα δεν παίζει καλό παιχνίδι, οποτεδήποτε δεν παίζει μέσα. Κρυσταλίδης, σταυρωτές. Μπάρας. Για αλλαγές φωνάζει ο Κωστόπουλος από τον πάγκο. Η μπάλα θα κλαπεί. Ο Μπάρας χαμογελάει ηρωνικά, είναι σαν να λέει όντως τώρα.
Σου για τρεις δεν θα πάρθει από τον Πατόλια. Θα πάει μέχρι μέσα, αλλά χτύπησε σε πόδι και έτσι υπάρχει κλέψη από τον Τζανόγλου, αλλά θα κλέψει και ο Γαμβράκης και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για δύο αναπάντεχους πόντους. Ξέρασε καλά. Ήταν σε επιφυλακή ο Γαμβράκης και το εκμεταλλεύτηκε και το αποτίμωσε και στο σκορ. Σαλίδης πάει μέχρι μέσα, ωραία πάσα στον Τζανόγλου, ο οποίος δεν θα τη μετατρέψει σε ασίστ. Κάτι έχει σφυριχτεί, έχει πατήσει την μπάλα. Έχει πατήσει την baseline ο Χρυσταλίδης, υπάρχει αλλαγή κατοχής. Φουγατούδης. Κωστόπουλος θα κατεβάσει, ενδιαφέρουσα επιλογή. Τζερτζής βρίσκεται σε επιφυλακή, αλλάζει πολλές φορές από φάσεις. Για τρεις, είναι άστοχο από τη γωνία. Πολλές φάσεις αλλάζει ο Σερτζής τοποθεσία εντός εισαγωγικών. Στόπουλος θα περάσει στον πάγκο. Ο Καραγιάννης θα περάσει στη θέση του μετά από αρκετή ώρα. 5-4. Για να δούμε αν κάποια ομάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί τις βολές για να διαμορφώσει το δικό της σκορ. Υπάρχουν βήματα από τον Μπάρα. Κλείστηκε ανάμεσα σε Πατόλια και Γαμβράκη. Έκανε ένα 2 χωρίς να αφήσει την μπάλα από τα χέρια του. Χωρίς να κάνει άλμα. 27-19 παραμένει. Αφουκατούδης βγαίνει από τα screen και μπαίνει μέσα στη ρακέτα. Βυθίζεται τώρα ο Καραγιάννης. Θα δώσει και screen. Τελεί για όλες τις δουλειές ο Καραγιάννης. Σουτ για 3 από τον Τερζή, είναι άστοχος. Σταλίδης. Μπάρας. Λάς. Τζανόγλου ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει σε πρώτο χρόνο. Τώρα θα κάνει πρώτη τρίπλα. Μέσω Μελάς, ωραία πάσα στον Κρυσταλίδη. Έχει κλειστεί από ψηλότερο τίποτα τον Πρωτοδούδη. Τσάγκα ζητάει την μπάλα, ο Μπάρας δεν θα την πάρει. Πάρα πολύ δύσκολο. Running floater. Η άμυνα θα βγει για τους Νασικαλά. Έπαιξαν πολύ καλή άμυνα. Έπνιξαν εντός εισαγωγικών με τους αντιπάλους τους. Στη weak side ο Γαμβράκης πατάει πολύ αποφασιστικά. Μέχρι μέσα θα αστοχήσει. Υπάρχει ξανά παίξει κάτω ο Μελάς. Δεν έχει στηριχθεί κάτι. Μπάρας τον έχουν ακολουθήσει δύο. Αφουκατούδης και Τερζής. Δεν θα προσπαθήσουν να τον αναχαιτήσουν ψηλά. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Τσάγκα. Έχει κάνει και στο προηγούμενο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Αφουκατούδης. Υπάρχει μια σχετική αμυντική ανισορροπία και επιθετική μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολο καλάθι τον Πατόλια, ο οποίος κέρδισε και τον προσωπικό του αντίπολο και τον Τζανόγλου, ο οποίος πετάχτηκε σαν να είχε λατήρια για να του κόψει την προσπάθεια. Μια ωραία πάσα από τον Μελά στην κίνηση. Ο Κρυσταλίδης δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει. Σαν να λέει δικό μου το φταίξιμο για τη σχετική χειρονομία στον συμπαίκτη του. 29-21. Τελευταία 1 και 5 για το τέλος του χρόνου. Ένα στα 3 τρίποντα για Eastside Πηλαία, ένα στα 12 για να είσαι καλά. Γαμβράκης, Αφουκατούδης. Ξανά Γαμβράκης στη γωνία, φορά στα 7 δευτερόλεπτα. Περνάει δύο αντιπάλους. Είναι άστοχος, ανάμεσα σε δύο θα βγάλει την μπάλα στον Αφουκατούδη. Πάλι δεν θα πάρθει το ελεύθερο τρίποντο. Στα 8 δευτερόλεπτα Φατόλιας στη γωνία. Έχοντας Τσάγκα και Κρυσταλίδη απέναντί του, θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Γαμβράκης στη γωνία, σουτ για 3 έχοντας τον Τζανόγλου απέναντί του. Και άστοχος, παίζουν πολύ γρήγορα να είσαι καλά και τώρα υπάρχει φάουλ από τον Φατόλια στο Μελά. 91. Το φάουλ είναι για δύο βολές καθώς υπάρχουν συμπληρωμένα ομαδικά και για τις δύο ομάδες. Αν ευτυχήθηκε στις δύο, η διαφορά θα πάει στους 10 εκ νέου. Μεγάλη χαμπύλη ευστοχή στην πρώτη βολή ο Μελάς. Εύστοχος και στη δεύτερη, 31-21. Ο Κατούδης θα ανεβάσει. Ο Καραγιάννης θα πάρει την μπάλα. Γαμβράκης θα προστάρει τον Μπάρα.
Καραγιάννης, ωραίο τριγωνάκι. Για τρεις δεν θα το πάρει ο Φακατούδης. Πάει μέχρι μέσα. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Επαρκή ανοιχτό διάδρομο. Δημιούργησε κιόλας ανοιχτό διάδρομο περαιτέρω. Φτιάχνει την μπάλα στο καλάθι. 7 δευτερόλεπτα μπάρα. 31-23. Θα κλέψει ο Γαβράκης. 4 δευτερόλεπτα που κυνηγάει ο Τσάγκα. Θα βγάλει την μπάλα στο Φατόλια. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ σε νεκρό χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Τσάγκα έκανε φάουλ σε νεκρό χρόνο. Σπίθες στο παιχνίδι και αυτό πιάνει φωτιά σε πολλά σημεία χρονικά. Φατόλιας αστοχός θα έλεγα αστοχούς ότι έχει γίνει σήμερα, παιδιά με ντεφορμέ. Έχει στοχος στην πρώτη βολή, σαν πέναλτι είναι αυτές τις βολές. Έχει στοχος και στη δεύτερη, στο 0-0 ήταν το φάουλ. 31-25, είχε σφυριχτεί προηγουμένως η... κόρνα στις λήξεις του πρώτου μισού. 31-25. Οι Νάσοι καλά έχουν καταφέρει να αναχαιτήσουν κάπως τους αντιπάλους τους. Κάτι που αποδεικνύεται και στο σκορ. Έχουν τη διαφορά στο μείον 6 οι παίκτες της Πηλέας. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena μετά από περίπου 2,5 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι άρχισε να ξεκινήσει και έχουμε και το match host of Celtics Space μετά, οπότε πρέπει να δεστούμε λίγο. Τσανόγλου, ωραία πάσα. Δεν θα ευτοχίσει όμως. Διορθώνω, το τελικό σκορ του ημίχρονου ήταν 31-26. Είχε αργήσει να ενημερωθεί ο συνολικός πίνακας του σκορ. Τσανόγλου στη γωνία σου για 3. Δεύτερο ελεύθερος, ο Μάρκος δεν πήγε πάνω του. Περζής, το rebound, Καραγιάννης. Πατούδης, δεν κάνει τρίπλα, Γαμβράκης. Δεν θα πάρει το jump shoot, Καραγιάννης. Τώρα θα το πάρει αυτός, πέναλι στον Τσανόγλου, είναι άστοχος, ο Μάρκος το επιθετικό rebound. Να σε καλά, έχουν βρει πολλά ελεύθερα shoot, τόσο από τη γραμμή των 6.75, όσο και μέσα από αυτήν, τα οποία δεν έχουν παρθεί. Είναι ένα ενδιαφέρον στατιστικό αυτό. Στατιστικό που δεν είναι και τόσο στατιστικό, στοιχείο καλύτερα. Ο Μπράκης έχει χτυπήσει στην προηγούμενη φάση. Θα ελπίσουμε να είναι καλά. Κερδίζει τώρα το φάουλ από τον Μπάρα. Πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπράκης. Ο Στόπουλος δεν θα κάνει reverse. Την έκοψε στη μέση. Την διακίνηση που του αρέσει, Γαμβράκης. Σουτ για 3. Πανηγυρίζει έξαλλα ο Γαβρίλοβιτς. Χαμόγελα από τον πάγκο και από Φατόνια και από Αφουκατούδη και από Γαβρίλοβιτς. Γαβρίλοβιτς είναι ο μόνος παίκτης των Νάσε Καλά, ο οποίος δεν έχει πατήσει παρκή ακόμα. Σουτ για 3. Μπάρας με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Ελλάς μάχεται για το rebound, δεν θα το καταφέρει. Ο Στόπουλος θα το πάρει. Γαμβράκης τρέχει, τον κυνηγάνε Σαλίδης και Τσάγκα. Πάει μέχρι μέσα ανάμεσα στον. Δύο, απέναντι στον Κουσταλίδη, Τερζής θα χάσει την μπάλα. Ο Καραγιάννης δεν θα συγκρατήσει και βγει μπροστά από αυτόν ο Κουσταλίδης. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Μάρας πάει πάλι ανάμεσα από δύο, εντυπωσιακότατο μπλοκ από τον Γαμβράκη, και όχι μόνο μπλοκ και κατοχή για τους Νάσε Καλά. Με ένα τρίποντο, με κάποιες άμυνες και με εξέδρα. Και με μια τέτοια φάση το momentum μπορεί να αλλάξει και έχει αλλάξει. Μάρκος. Κωστόπουλος πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα. Απέφυγε τον Τσανόγλου. Στέκεται στον αέρα πιο πολύ χρόνο από αυτόν. Αλλά στόχισε Μάρκος. Έχοντας τον απέναντί του, απέναντι από δύο. Ανάποδο λέει άπ, είναι άστοχος. Υπάρχει μπάλα εκτός. Βάζει λίγο με τον εαυτό του ο Μάρκος. Η μπάλα είναι για τους παίκτες της Πηλέας, αλλά το momentum εξακολουθεί να λέει να σε καλά. Σε ένα παιχνίδι με τέτοιο ρυθμό και με ένα όχι τόσο ψηλό σκορ, 31-29. Είναι εξαιρετικά αμφίροφο και μπορεί να αλλάξει ο ρυθμός και το momentum συνεπώς από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως έχει ήδη γίνει. Τσανόγλου θα πάει μέχρι μέσα στο σκοράρι δύο πόντους με ένα πολύ ωραίο καλάθι. Καραγιάννης σταματάει την τρίπλα. Γαμβράκης
Σουτ για 3. Εγώ το σπέρναντι του Μελά είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντ από τον Κωστόπουλο. Ξανά Γαμπράκη πάει πάρα πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα. Δεν πήδηξε κάποιος παίκτης για το ριμπάντ. Το πήρε ο Μάρκος. Έχει 4 παίκτες κοντά του. 3 να τον περικυκλώνουν. Υπάρχει κλέψιμο από τον 5ο. Και τώρα ωραία πάσα στον Μπάρο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ένα μικρό σερί 4-0 από τους παίκτες της Φιλέας. Διακόπτουν, αναχαιτούν το προβάδισμα στο momentum που είχαν οι να σε καλά. Μάρκος. Κωστόπουλος. Γαμπράκης θα ποστάρει ψηλότερο αντίπαλο, θα κάνει το σουτ παραλίγο να τον κερδίσει, δεν το κατάφερε όμως. Ο Μελάς, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα, θα πάρει τώρα την μπάλα. Βάρας. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Γαμπράκης, που έχει σε δεύτερη φάση σε overplay άμυνα. Τσάνκα βρέθηκε ελεύθερος, το πήρε σαν πέναλτι, είναι εύστοχος. Από τη γλώσσα του σώματος και από την έκφραση και από το πώς τοποθετήθηκε προτού πάρει το σουτ ο Τσάνκα, ήταν σαφές ότι δεν είχε αυτή την πρόθεση να πάρει το σουτ. Αλλά αφού του δόθηκε επιδεικτικά, προκλητικά, το πήρε. Μέχρι μέσα Καραγιάννης κόβεται από τον Πάρα. Τσάνκα, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Σουτ για 3, Γαμπράκης είναι άστοχος. Υπάρχει μπάλα εκτός. Κατάφερε να συγκεντρώσει την μπάλα προηγουμένως ο Κωστόπουλος. Τι μάθη βλέπουμε ρε παιδιά, τι ενέργεια είναι αυτή. Δύο ομάδες πετάνε, δεν παίζουνε. Καραγιάννης. Καμπράκης. Θα πάρει το σκρίνο από τον Καραγιάννη. Σταματάει η τρίπλη, θα του δώσει τώρα την μπάλα σε 4 δευτερόλεπτα. Κωστόπουλος. Θα πάρει το σκρίνο από τον Καραγιάννη. Για δύο μακρινό, είναι άστοχο. Από τον Καραγιάννη τώρα θέλουν να τρέξουν οι Σαν Κιλέα. Πολύ ωραία πάσα στον Μπάρα, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Ωραία πάσα από τον Κρυσταλίδη. Φάουλ είναι για δύο βολές. Κάποιος είπε. Αλλά είναι απ' έξω. Μπάρας. Περνάει δύο παίκτες, ωραία πάσα του Ζανόγλου. Δεν θα καταφέρει να γίνει assist. Και απέναντί του τον Μάρκο. Πολλές τέτοιες ωραίες φάσεις δεν έχουν μετατραπεί σε assist και για τις δύο ομάδες. Έχουν καταστάσει και οι παίκτες, κάποιοι από τους παίκτες του επερχόμενου αγώνα, μεταξύ Boston Celtics και Spacers. Ένα ακόμα ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυγαντούδης. Ωραίες τρίπλες, παίρνει το σκρίνο από τον Καμπράκη, το εκμεταλλεύεται σε πρώτο χρόνο. Νόλουκ πάσα στον Κωστόπουλο, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Παρά λίγο να υπάρξει εσύ το μπάσκετ, σαν όγκου θα πάρει την μπάλα. Θα πάρει το σκρίνο από τον Τζάγκα. Πάντα ο Τσανόγλου με την μπάλα στα χέρια, πάει να βγάλει την κορυφή, θα πάρει ο Μπάρας. Κρυσταλίδης. Μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα μπει αυτή μέσα. Μελάς, υπάρχει καλάθι και φάουλ. 40-29, διαφορά στους 11. Κατόλιος θα αλλάξει τον Καραγιάννη. Το τρίτο ομαδικό φάουλ τον άσε καλά. Έχουμε 4-58 για το τέλος. Έχουν κάνει μόλις ένα φάουλ οι παίκτες της Πηλέας, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 11 πόντους. Και αν ευστοχίσω με λάι στην βολή. Πράγμα που δεν συμβαίνει, η διαφορά θα πηγαίνει στους 12. Καντούδης. Καμπράκης θα αποστάρει τον Τσάγκ αυτή τη φορά. Έρχονται βοήθειες. Υπάρχει Παντώνιας ελεύθερος. Καντούδης δεν θα πάρει το σουτ. Κάνει μια προσπίση, θα πασάρει στον Κωστόπουλο. Υπάρχει rebound, επιθετικό. Μάρκος. Κωστόπουλος. Αφουγκατούδης. Καμπράκης θέλει να αποστάρει για μία ακόμα φορά. Τσανόγλου δεν ήταν αρκετά κοντά για να του αποτρέψει το jump shoot, το οποίο πήρε, αλλά στόχισε. Ο Καμπράκης, coast to coast, ο Κρυσταλίδης έτσι το καταφέρει. Ο Κρυσταλίδης κυνηγάει πάρα πολύ τα coast to coast. Αφουγκατούδης. Ο Κωστόπουλος θα συγκριτήσει μία πάσα, δεν ήταν η καλύτερη. Δεν ήταν τα καλύτερα spacing στη γωνία μεταξύ Φατόλια και Κωστόπουλου. Υπάρχει σουτ για 3, εύστοχο. 40-32. Μην έχει πάρει όχι απλά φωτιά, πυρκαγιά. Πυρκαγιές μάλλον, γιατί οι δύο ομάδες εκρήγνυνται σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Ο
Τσανόγλου. Μπάρας. Μπάρας θα κερδίσει αντιπάλους, είναι άστοχος όμως. Κωστόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. 40-32. Τα Φουκατούδης. Γαμπράκη σου 3. Εγώ το σπενοδίδω τον Τσάγκα, είναι εύστοχος και πάλι. 40-35. 6 σερί πόντι από να σε καλά, 40-35. Στέλνει τη διαφορά από τους 11 στους 5. Τι roller coaster είναι αυτό. Πρέπει να βρω καινούργιες εκφράσεις, όλα τα ίδια λέω. Οι εξελίξεις δεν με προλαβαίνουν. Τσανόγλου. Μελάει θα δώσει την μπάλα στον Τσανόγλου, ο οποίος είναι με δύο παίκτες. Θα στοχίσει ο Φουκατούδης. Θέλω να τρέξει, να σε καλά. Καμπράκης. Δεν θα πάρει το σουτ για τρεις. Βρέθηκε ελεύθερος ο Μάρκος, ο οποίος δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Φουκατούδης. Καμπράκης. Δεν θα πάρει το σουτ για τρεις. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αμυντική ανισορροπία των παιχνιδιών της Πηλέας. Σουτ για τρεις, Φατόλιας. Είναι άστοχος ο Μάρκος. Θα πάρει ένα ακόμα θετικό rebound. Και έρθει ο Τσάγκα, δεν θα κλέψει την μπάλα. Σουτ για τρεις. Είναι άστοχος ο Φουκατούδης. Τρία σερί τρίποντα, τον άσε καλά. Διαφορά από το 40-29, έχει πάει στο 40-38. Κρυσταλίδης. Κρυσταλίδης, μέχρι μέσα δεν θα καταφέρει να κερδίσει ούτε ο Μπάρας με επιθετικό rebound. Έχει κλειστεί ανάμεσα σε δύο, θα βγάλει την μπάλα στον Ελάι σου για τρεις. Είναι άστοχος. Πάρα λίγο να μπει, αν έμπαινε και αυτό, εντάξει. Υπάρχει επιθετικό rebound και foul που κερδίζει ο Μπάρας. Βολές που θα εκτελεστούν μετά το time out. Οι ομάδες θα πάνε στο μπάγκο για να δούμε αν αυτό θα είναι αρκετό για να ρίξει τους παλμούς. Δεν νομίζω προσωπικά. 40-38, τι μάτς έχουμε στη Sonic Arena. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στην Sonic Arena, αυτό το δραματικό zoom out από το σκορ. Μπάρας είναι έστω στην πρώτη βολή, διαφορά στο τρίποντο. 41-38. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound. Μπάλα θα βγει εκτός και είναι... Είναι για την Πηλέα. Ο Κρυσταλίδης έδωσε την... έστειλε μάλλον την μπάλα στο πόδι του Ριζή. Κέρδισε μια έξυπνη κατοχή σε 9 δευτερόλεπτα. Μπάρας. Περνάει ανάμεσα από δύο, αφήνει την μπάλα με ένα running float στο καλάθι. 43-38, διορθώνω. Φατόλιας. Πόστο. Θα πει ο Χόστος το χαρτάκι. Έχει χαρτί. Ο Φουκατούδης. Φουκατούδης. Κωστόπουλος. Στα 5 δευτερόλεπτα βρήκε ανοιχτό διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει και τον Τζανόγλου. 43-40. Κρυσταλίδης. Μπάρας. Δεν θα πάει ανάμεσα από δύο αυτή τη φορά. Μιλάει. Τζανόγλου θα ποστάρει, πάει να βγάλει μια πάσα, δεν θα βγάλει προσποίηση. Τα τελικά Μπάρας θα συγκρατήσει την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα στο Μιλάει, 3 δευτερόλεπτα από τον ψηλό τον Eastside Πηλέα. 43-40. Φαρόλιας κατεβάζει τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, της συναρπαστικής τρίτης περίοδου. Πραγματικά. Χάρμα ιδέσε για κάθε μπασκετόφιλο. Ωραία πάσα στον Αφουκατούδη από τον Φατόλια. Καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο. Καταχειροκροτούμενη όλη η προσπάθεια από τον πάγκο για να είμαι πιο σαφής, πιο ακριβής. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Αφουκατούδης. Άστοχος στη δεύτερη, Τζανόγλου θα πάρει το rebound και πάρει φάουλ από τον Αφουκατούδη. Φάουλ που σημαίνει βολές. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Συνήθως τέτοια φάουλ γίνονται όταν οι ομάδες έχουν να δώσουν φάουλ. Για να δούμε. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Τσανόγλου. 5 στις 12 βολές και για τις δύο ομάδες. Όχι,
και για τις δύο, συνολικά και για την κάθε μία, εν πάση περιπτώσει. Τσαλόγλου με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος και στη δεύτερη. Ματόλιας θα δώσει την πάσα στον Κωστόπουλο. Γαμβράκης, σκιά 3, είναι άστοχος, μελάει το rebound. Ο Μπάρας θα πάρει τον επιτηρίο αφικοτητούδης. Ο Κωστόπουλος διορθώνει, θα πάρει το επιθετικό rebound. Υπάρχει σφύριγμα, φαουλ και πάλι, πάλι βολές. Μπάρας θα εκτελέσει πολλές. Τώρα υπάρχουν κάποιοι εξωγενείς παράγοντες. Άστοχος στην βολή, κάτι που μπορεί να επηρεάσουν την ψυχολογία των παικτών που παίζουν αυτή τη στιγμή, καθώς βιάζονται, υπάρχει αυτό το αίσθημα βιασύνης, καθώς το παιχνίδι άρχισε να ξεκινήσει. Έχουν έρθει οι παίκτες των άλλων ομάδων, κάποιοι από τους Boston Celtics και από τους Pacers. Άστοχος και στις δύο βολές, 0 στις 4 στο τελευταίο run βολών για τους East Side Πηλαία. Αφικοτούδης. Καμπράκης. Φωνές για screen από τον Τερζή, από τον φίλο του στον πάγκο. Φετόλιας βρέθηκε ελεύθερος, δεν το πήρε. Τερζής θα... Υπάρχουν βήματα, πήγε να πάει μέχρι μέσα, δεν πρόλαβε. Κρυσταλίδης θα πάρει από τον Μπάρα και θα κατεβάσει αυτός. 9 δευτερόλεπτα, Μπάρας. Σουτιά 3. Άστοχος, Τερζής στο rebound, Φωκατούδης. 2 δευτερόλεπτα, δεν το έχει αντιληφθεί. Μπορούσαν ενδεχομένως να πάρουν μια... Τελευταία επίθεση να είναι καλά, δεν είχαν αντιληφθεί τον χρόνο ο οποίος τελείωνε. 43-40, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη τελευταία ενιαία περίοδο. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και δύο παρατάσεις, I don't know. Μείνετε μαζί μας, δεν νομίζω κανένας να θέλει να χάσει αυτό το παιχνίδι. Επιστροφή στην Sonic Arena για την τελευταία ενιαία, όπως είπαμε, 10 λεπτά. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά, θα έλεγα και κάτι άλλο, αλλά... Δεν ξέρω κάτι παραπάνω από φωτιά, δεν είμαι χημικός, ενδεχομένως θα μπορούσα να πετάξω κάποια καλή ατάκα. Για να δούμε τι ατάκες θα χρησιμοποιήσουν μπασκετικά μιλώντας οι δύο ομάδες. Πρώτη κάποια είναι για τους, να είσαι καλά, ωραία πάσα στον Τερζή. Δεν θα αφήσει την μπάλα επειδή πως το καλά, την Μπάρας. Δεν θα πάρει τόσο το φάουλ από τον Γαμβράκη, πάει μέχρι μέσα στο coast to coast, ανάμεσα σε τρεις, υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Στις τελευταίες δύο φορές που έχουμε πάει στην γραμμή των βολών στα τελευταία αγωνιστικά λεπτά η Eastside Πηλαία. Τώρα θα σπάσει αυτό το άστοχο σερί, εύστοχο στην πρώτη μπάρα σου. Spacers. Εύστοχος και στη δεύτερη, 45-40. Η ψυχή μιλάει πολύ από εδώ και πέρα. Ματόλιας, Γαμβράκης. Έχω την εντύπωση ότι ο Γαμβράκης ψάχνει τρίποντο. Αν διάβασα σωστά την γλώσσα του σώματος. Θα δώσω τώρα το screen. Στόπουλος. Ματόλιας. Μέσα θα δώσει την μπάλα στον Τερζή. Στο ένα δευτερόλεπτο δεν είχε αντιληφθεί το χρόνο για μία ακόμα φορά παίκτη στον Ιστον. Να είσαι καλά. Βέβαια, διαβάζω την γλώσσα του σώματος και στους παίκτες που παίζουν μπάσκετ. Ψυχολόγος δεν πρέπει να γίνω. Να κλέψει ο Κωστόπουλος, δεν θα καταφέρνει. Ο Χατόλιος θα κλέψει και θα δώσει την μπάλα. Καλάθι και φάουλ! 45-42. Γιατί πήρε την κάμερα εκεί πέρα. Τέταρτο. Ναι, το σκορ. Okay. Ποιος. Πετά. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Τσάγκα και είναι το τέταρτο και είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους Eastside Πηλαία, καθώς αν αποβληθεί παίκτης δεν υπάρχει αλλαγή, παίζουν με 5. Αναγκαστικά ο Τσάγκα θα παίξει με 4 φάουλ. Ψαλίδης θα χάσει την μπάλα, Γαμβράκης συρτό μπάσκετ, συγκρατεί τελικά ο Κωστόπουλος. 45-42, πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 45-44. Ένα μικρό σερί, 4-0 τώρα για τους, να είσαι καλά. Σαλίδης, μελάει.
με τον Τερζή απέναντί του στην κορυφή και οι δύο. Τσανόγλου δεν θα πάρει σε πρώτο χρόνο την μπάλα, θα δώσει ένα screen, θα πάει αντίθετο το screen. Ο χειριστής της μπάλας, Τσάγκα. Τσανόγλου, ο οποίος έδωσε προηγουμένως στο screen, θα γυρίσει, θα στοχίσει. Αφουκατούδης. Καμπράκης. Αφουκατούδης. Τερζής με χειριστή και θα πάρει την μπάλα, αλλά θα κλαπεί η μπάλα από τον Μπάρο, ο οποίος θέλει να τρέξει και κερδίζει το φάουλ από τον Κωστόπουλο. Όλα καλά. Αλλιώς συγχαίρονται. Έχει αλλιώς συγχαίρονται. Αλλιώ αγκαλιάζουν οι δύο παίκτες. Ωραίες στιγμές. Υπάρχει αλλαγή. Θα περάσει ο Καραγιάννης στη θέση του Κωστόπουλου. Τσάγκα θα επαναφέρει. Μπάρας. Στη γωνία, δεν πήρε το τρίποντο. Στη weak side του Τσανόγλου, θα το πάρει αυτός, είχε βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μελάη. Ο ανάμεσα σε δύο θα κοπεί από τον Τερζή, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα. Πατώλιας. Πάλι ο Πατώλιας. Στην κίνηση θα πάρει ο Τερζής την μπάλα, jump shoot, είναι airball. Μπάρος θα πάρει το rebound. 45-44, θέλω να τρέξουμε στη Σαγγιλέα για μία ακόμα φορά. Ωραία, no-look πάσα στο Μελάη. Ψάχνει τον Τζανόγλου στην κίνηση, ο οποίος θα πάει αποφασιστικότατα μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα, δεν θα παίξει το καλάθι. Παντώνιας. Καμπράκης. Στέκεται, δεν θα εκτελέσει. Για τρεις, Καραγιάννης. Τζαμψούτ είναι εύστοχος. Μπροστά, να σε καλά. 45-46. 6-0 σημερινή το αντιρρόζ. Σαλίδης. Μελάει. Πάει κατά μέτωπο απέναντι στον Τερζή στα 16 δευτερόλεπτα. Θα σταματήσει η φάση. Δύο ακόμα βολές. Μελάει αυτή τη φορά. Άστοχο στην πρώτη. 45-46 παραμένει. 1-3 τα ομαδικά φάουλ. Έστοχος και στη δεύτερη ο Μελάει. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία στο σκορ στους 46 πόντους. Τι μάτι. Κατούδης. Δεν θα πάρει κάποιος κρίνη σε πρώτο χρόνο, θα το δώσει τώρα ο Καραγιάννης. Παραμένει ο Τσανόγλου πάνω του. Καραγιάννης στην κορυφή. Τερζής. Αφουκατούδης στην κορυφή αυτός αυτή τη φορά. 5 δευτερόλεπτα. Σουτ για 3. Με ταμπλό είναι άστοχος. Υπάρχει rebound τελικά. Καμπράκης δεν θα πάρει ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Τερζή. Θα γυρίσει, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ξανά. Ο Καμπράκης είναι έστοχος αυτή τη φορά. Μετά από πάρα πολλά επιθετικά rebound θα έρθουν οι δύο πόδια για τους να σε καλά. Ψαλίδης. Μπάρας, βρέθηκε ελεύθερος, θα το πάρει σε δεύτερο χρόνο. Ο Καμπράκης δεν ήταν κολλημένος πάνω του, είναι άστοχος, υπάρχει μπάλα εκτός και είναι για την Πηλαία. Υπάρχει διπλή αλλαγή αν δεν κάνω λάθος. Γαμπράκης, Τερζής. Όχι, δεν υπάρχει αλλαγή, υπάρχει time out. Αν και φιλοσοφικά δεν μπορούσε να πει κάποιος ότι όλοι οι παίκτες αλλάζονται στα time-out, όπως και να έχει. 6-3 για το τέλος της τέταρτης περίοδου, δεν λέω του παιχνιδιού γιατί θέλω να είμαι προσεκτικό σε αυτά. 46-48 είναι μπροστά με 2 πόντους οι Νασακαλά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Αν και το μείνετε μαζί μας σε ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω ότι είναι οριακά πλεονασμός. Επιστροφή στη Sony Carina. Οι δύο ομάδες μπήκανε στον αγωνιστικό χώρο περίπου την ίδια ώρα. Εκτός από ψυχολόγος, θα μπορούσα να γίνω και detective, όπως και να έχει. Κρυσταλλίδης θα επαναφέρει για τους Eastside Πηλαία. Μπάρας γίνει από τα screen, δεν θα πάρει την μπάλα, η μπάλα θα δει ξανά εκτός. Είναι πάλι για την Πηλαία. Κρυσταλλίδης, Τσάγκα. Θα προσπαθεί να πάρει την μπάλα, θα την πάρει ο Μπάρας. Παίρνει το screen από τον Τζανόγλου, πάει μέχρι μέσα, ένα running floater. Είναι άστοχος, πάει ο ίδιος για το επιθετικό rebound. Την μπάλα πέρασε και από τον Τζανόγλου, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Πιέζεται ο Καραγιάννης, ο Καμπράκης. Πιέζεται και ο Μπάρας, δεν κατάφερε να κλέψει την μπάλα. Ο Κατούτης. Κωστόπουλος, στη weak side θα πάρει την μπάλα ο Καμπράκης.
10 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα στον Μάρκο. Έχει κλειστεί από 2, είχε βρεθεί ελεύθερο ο Κωνστόπουλος, δεν το πήρε. Δεν πήρε την μπάλα μάλλον. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Γαβράκη. Ο Κρυσταλίδης θα καθαρίσει τη φάση, 46-48. Περνάει τον Καραγιάννη, ωραία πάσα στον μπάρα, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει και να τελειώσει την μπάλα, τη φάση. Α, καλά, έχουμε χάσει τα λογικά μας πάνω στο παιχνίδι, παιδιά. Τρίτο. Υπάρχει φάουλ. Τσανόγλου έχει 0 φάουλ και ο Τσάνκα 4. Πώς γίνεται μετά από 35 σχεδόν λεπτά με μία πεντάδα, ένας παίκτης έχει 4 φάουλ και ένας άλλος 0. Το είδαμε και αυτό. Ραγιάννης, Αφουκατούδης, πάει μέχρι μέσα, βρήκε αρκετά ελεύθερο διάδρομο. Πέρασε ανάμεσα από Τσανόγλου και Κρυσταλίδη. Μαξιλαράκι ασφαλείας, 4 πόντων για τους να σε καλά. Έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου. Μπάρας. Οι τρίπλες. Μελάει. Μελάει, θα κάνει τώρα την πρώτη τρίπλα. Στα 5 δευτερόλεπτα Μπάρας βγαίνει από το τρίποντο και θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Μάρκος θα χάσει το rebound, Μελάει θα το πάρει. Αλλά γυρίζει και είναι άστοχος και αυτός. Αφουκατούτης. Κάνει μια προσπίση, ένα χορευτικό στον αέρα, δεν θα καταφέρει να δουλειάσει την μπάλα. Κρυσταλίδης, Μπάρας. Ωραία πάσα στον Μελάη, Κρυσταλίδης. Ο μέτρη του είδους στο ακουστικό σου, δεν θα καταφέρει να τελειώσει την μπάλα. Τη φάση, μάλλον και με την μπάλα. Σωστόπουλος. Χαραγιάννης. Ανδράκης. Σουτιά 3, είναι άστοχος. Υπάρχει rebound του Κρυσταλίδη σε δεύτερο χρόνο. Παραλίγο να του πάρει την μπάλα ο Καραγιάννης. Μελάει. Πάει μέχρι μέσα, θα σταθεί, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Απίστευτο. 46-50 παραμένει. Καβράκης ελέγχει, μεταλλευτεί την αμυντική ανισορροπία. Μάρκος θα πάρει την μπάλα. Κωστόπουλος πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Από τον Κωστόπουλο. Τέταρτο! Ζωή, ποιος έχει 4 ακόμα, σε ποιον χρεώθηκε. Ωραίος. Μιλάει και Τσάνκα παίζουν με 4 φάουλ. Ένα ακόμα πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Τσαϊκυλέα, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 5 πόντους τώρα. Έστοχος και στις δύο βολές, ψύχνεμος ο Κωστόπουλος. 46-52. Κρυσταλίδης, κούραση, μιλάει πολύ πιο δυνατά τώρα. Μπάρας, πάρει το σκρίνο από τον Κρυσταλίδη. Για να δούμε αν θα ψάξουμε, αν θα βγει ο πιστολέρο μέσα από κάποιον παίκτη. Μπάρας, Τσανόγλου ζητάει την μπάλα, θα χάσει προς στιγμή, θα γυρίσει, jump shoot. Είναι άστοχος ο Μπάρας, ο Φουκατούδης. Θα καθαρίσει την μπάλα, θέλουν να παίξουν σε πιο χαμηλό τέμπο. Και έχουν κάθε λόγο να το κάνουν, να είσαι καλά, οι οποίοι προηγούνται με 6 πόντους και έχουμε 3 λεπτά για το τέλος, 3 και 5 για την ακρίβεια. Ο Γιάννης ζητάει την μπάλα στη weak side, ο Γαμβράκης δεν θα την πάρει, ζητάει και ο Χριστόπουλος θα την πάρει. Ο Στάρης στα 4 δευτερόλεπτα θα γυρίσει, θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Γαμβράκη, ένα ακόμα. Στο 3 είναι άστοχο, ίσως το αδειάστηκε εδώ πέρα ο Γαμβράκης. Μπάρας, Κρυσταλίδης, πάει να βγάλει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κλέβει και συγκρατεί την μπάλα ο Γαμβράκης. Τι κάνει ο Γαμβράκης. Επιθετικά rebound. Και μετά από αυτή τη φάση παίρνει και την μπάλα. Απλωμένα χέρια του Μελάη. Να δώσει ένα screen ο Μάρκος. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Ραγιάννης. Κωστόπουλος στα 6 δευτερόλεπτα. Παίζουν και με το χρόνο τώρα οι... Να σε καλά. Jump shoot. Υπό ασφυκτική πίεση. Είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Και... Φάουλ, παίκτης κάτω. Όλα καλά. 3-4 τα ομαδικά φάουλ, δεν έχουν ακόμα να δώσουν οι... Να σε καλά, έχουν ένα να δώσουν οι παίκτες της Σπηλαίας. Κρυσταλίδης. Βγάλει την πάσα στον Τσάνκα, ωραία reverse από τον Κρυσταλίδη. Σουτ για 3, Μελάει. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μπάρα. Ξανά για 3. Έστοχος! 49-52. Έχουμε time out που έχουν καλέσει, να είσαι καλά. 49-52.
1.59 για το τέλος. Πραγματικά νομίζω ότι υπάρχουν πολύ λίγοι παράγοντες που θα μπορούσαν να συντελέσουν για ένα derby που δεν έχουν ήδη συντελέσει. Έχουμε περάσει επισήμως στο crunch time που έτσι το λέγαμε στο χωριό μου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός αδιανόητου παιχνιδιού. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 1.59. Πρέπει να ψάξω ποιος καρδιολόγος εφημερεύει απόψε. Θα γίνουμε καρδιακοί με αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Θα πάρει την μπάλα ο Κωστόπουλος. Πολύ σημαντική αυτή η άμυνα για την Πηλαία. Σταλίδης παραμείνει πάνω του μετά από το screen. Χερζής πάει να βγάλει μια σκαστή πάσα. Υπάρχει διεκδίκηση, τζάμπολ. Η μπάλα είναι για την Πηλαία. Το βελάκι δείχνει Πηλαία. Η μπάλα δείχνει Πηλαία. Το βελάκι δείχνει Πηλαία. Καρδιακή παλμή δείχνουν ενδεχομένως καρδιακό επεισόδιο. Μπάρας Ζαμπράκης μένει πάνω του μετά από το screen. Πάει μέχρι μέσα ο Μπάρας. Καλά, δίκαιο φάουλ. Μετράει 51-52. Αν ευστοχίσει ο Μπάρας, θα έχουμε μία ακόμα ισοπαλία. Τι μάτς είναι αυτό, ρε παιδιά. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Υπενθυμίζουμε οι δύο ομάδες πριν από ούτε δύο εβδομάδες. Ομάδες, εβδομάδες, χρήμα για χρήμα. Είχανε πάει στην παράταση και είχανε κερδίσει με 4 πόντους στο 78-82 η Σαϊπηλέα. Είναι άστοχος στην βολή ο Μπάρας. Υπάρχει rebound. 1.30 για το τέλος. Πατώνια. Κωστόπουλος. Έχουμε στο κουσταλίδι απέναντί του. Οι αλλαγές στις τρίπλες. Πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον Κρυσταλίδη. Δεύτερο προσωπικό του είναι βολές. Μελάει και Τσάνκα υπενθυμίζουν έχουν 4 φάουλ, οπότε δεν μπορούν να κάνουν φάουλ. Τσάνκα και μελάει. Σουτ για 3, Γαμβράκης από την γωνία. Εστοχός! 51-55. 1-9 για το τέλος. Η Πηλαία θέλει αμέσως πόντους. Μπάρας. Για να δούμε αν πάνε για τρίποντο. Υπάρχει reflection, έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Τσανόγλου θα επαναφέρει. Κρυσταλίδης. Στα 10 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα. Μπάρας. Έχει κλειστεί από δύο παίκτες. Κρυσταλίδης στα 5 δευτερόλεπτα. Ζούκια 3! Άστοχος! Μελάει θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα γυρίσει, υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Μπάρα. Ζούκια 3 με τον πήρε την μπάλα. Κάτσε σουτ. Είναι άστοχος. Ξανά επιθετικό rebound από τον Κρυσταλίδη. Υπάρχει φάουλ. Μετρούσε αν έμπαινε. Έδειξε ο ρεφ. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Φατόλια. Μάρκος θα περάσει. Κάποιο για να δούμε ποιον. Στη θέση του Τερζή παραμένει υψηλό σχήμα. Είχα μία υποψία μήπως αλλάξει κάποιον κοντό ενδεχομένως στον Φατόλια ή τον Γαμβράκη για να παίξουν με πολύ πιο υψηλό σχήμα για να ελέγξουν ίσως τα rebound να είσαι καλά. Κάτι έτσι δεν συνέβη. Έστοχος στην πρώτη βουλή ο Κωνσταλίδης. Διαφορά στο τρίποντο. Αν αστοχίσει τη δεύτερη και βγάλουν και την άμυνα, έχουν μία κατοχή για τρίποντο. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound από τον Γαμβράκη. Για να δούμε αν θα κάνουν φάουλ. 37 δευτερόλεπτα. Αφγανούδης, πάρε το zone press. Ήρεμα φωνάζει κάποιος από τον μάγκο. Ο Γαβρίλοβιτς, ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα. Αφγανούδης. Παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Φατόλιας. Συγκρατεί. Τσανόγλου στα 8 δευτερόλεπτα. Υπάρχει παράβαση. Έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Την baseline ο Φατόλιας. 23,1 για το τέλος. Time out που έχουν καλέσει οι παίκτες της Πηλαίας. 23,1. Όλη η επίθεση θεωρητικά για αυτούς, αλλά δεν νομίζω να μην υπάρξει ούτε κάποιο φάουλ ούτε να την εξαντλήσουν. Θα δούμε παρόλα αυτά. Οι δύο ομάδες δεν έχουν να δώσουν ακόμα φάουλ. Διαφορά στο τρίποντο. Μήπως είμαι προφήτης. Αυτό που είπα έγινε.
έχασε τη δεύτερη βολή ο Χρυσταλίδης και βγήκε η άμυνα για τους παίκτες της Πηλέας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τώρα το μείνετε μαζί μας, περιτεύει σε τέτοιες περιπτώσεις. Επιστροφή στην Sonic Arena. Συνεννοούνται ακόμα οι παίκτες στον Ιστορή της Πηλέα. Φαίνεται να έχουν βγάλει κάποιο πολύ strict play. Πολύ αυστηρούς κανόνες. Κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, έτσι φαίνεται. Χρυσταλίδης θα επαναφέρει. Μπάρα τρέχει, δεν θα πάρει την μπάλα. Μελάει. Τσάγκα. Μελάει. Στα 9 δευτερόλεπτα. Με 14 είναι τελικά η Ιστορή της Πηλέα. Μπάρα. Σουτ για 3. Άστοχος, υπάρχει rebound από τον Κωστόπουλο και φάουλ. Δεν το πιστεύει ο Μελάι. Και ψηλότερο παίκτη είχε τον Τερζή πάνω του. Ο Μπάρας το βάζει λίγο με τον εαυτό του. Φάουλ που σημαίνει βολές. 52-53, 9,9 για το τέλος. Κάραμαν. Αντιαθλητικό έδωσε. Όχι. Εκεί, ναι. Άστοχος στην πρώτη βολή. Κωστόπουλος. Η γωνία στο κατακόρυφο εδώ και πάρα πολύ ώρα. Μέσα η δεύτερη, 52-56. Είναι δύο κατοχές, πρέπει να παίξουν γρήγορα στα Αγγλία. 9 δευτερόλεπτα μπάρας. Σουτ για 3 από πάρα πολύ μακριά. Παρά λίγο να μπει, είναι άστοχος. Τερζής θα πάρει το rebound. Τελικό σκορ 52-56 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Να σε καλά, θα φέρνουν, θα πάρουν την πρώτη τους νίκη ενάντια στους Eastside Pilea. Πρώτη νίκη για φέτος σε ένα παιχνίδι που πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά πήρε φωτιά, τα είδαμε όλα. Πραγματικά δεν νομίζω να υπήρχε ένας παράγοντας που να μπορούσε να συντελέσει και να μην συνετέλεσε στο να έχουμε ντέρμπι. Μετά από 0-10 θα έρθει η πρώτη νίκη για τους Να'σαι Καλά. Η Eastside Pilea θα προχωρήσει στο 3-8. Τι άλλο να πεις, τι άλλο να πει κανείς για ένα τέτοιο παιχνίδι. Τα είπαμε όλα τόσο εμείς όσο και οι ομάδες. Ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ ευνόησε τους Να'σαι Καλά όπως αποδείχθηκε. Ένα παιχνίδι χαμηλό σκορ, καθόλου χαμηλή παλμή και καθόλου χαμηλό τέμπο. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται αυτή η μετάδοση. Ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Πώς θα μην είστε μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από το staff. Από τη γραμματεία που σου πήγε ρευθείες για όμως τη συνέχεια να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.